Αχ, και αγωνιούμε να βγει και η τούρτα της μαμάς. Άντε και τα καλύτερά μας χρόνια. Βγαίνει και το χαιρέτα μου τον πλάτανο. Άντε λίγο να κινητοποιηθούμε εδώ πέρα στην έρθει της καινούργιας σειράς που όλοι τις περιμένουμε. Αλέξανδρε Λιζάρδο, πώς σε περίμενα, πώς σε περίμενα. Έκανα υπομονή τόσο καιρό. Λέω θα μου ήρθε από το Σάο Πάολο. Πούντος, ήρθε. Μακάρι από το Σάο Πάολο στο επόμενο φεστιβάλ να το στοχεύσουμε. Τι γίνεται, από το λιόνι στο Σαν Σεβαστιάν. Αλέξανδρε Λιζάρδο, πώς σε περίμενα, πώς σε περίμενα. Λέω θα μου ήρθε από το Σαν Σεβαστιάν. Τι κάνεις, Αλέξανδρο μου. Πώς είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν, καλά είναι, είναι καλά στην υγεία του ψυχούλα μου. Είναι υπέροχος, σκηνοθέτης για την πρώτη ταινία και ήταν ένας άνθρωπος μόνο αγάπη. Είπε κάτι για μας. Δεν εστίασα στο να μιλήσει και δηλαδή είχε να μου πει τόσο πιο σημαντικά πράγματα για τη ζωή του, για το πώς ξεχνάνε οι άνθρωποι, για ποιο λόγο οφείλουμε να έχουμε ένα κομμάτι μνήμης, για το πώς συνδέουμε την ενηλικίωση και μερικές φορές το θυμό που έχουμε με τους γονείς μας. Τι, να κάτσω να χαλάσω ερωτήσεις για το Would you like Mademoiselle de Gris? Νομίζω πως όχι. Εμάς λέει. Νομίζω. Αλλά σε ζητάω πώς σε περίμενα. Πώς σε περίμενα και πώς σε Όμως, μιλώντας περί αγάπης, μας έλεγε το Μίκη Ρούρκ, που θα το δούμε, ότι σου μίλησε με πολύ αγάπη για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που θίξαμε προλίγου. Ακριβώς. Πάρ' το, εσύ και πες το. Με δάχτυλο. Ναι. Αυτά, τι άλλο. Α, δεν ξέρω. Δεν θα μας πεις. Α, νομίζω ότι έπρεπε να σου πω. Είπες πάρ' το, κατάλαβα να παίξεις το βίντεο. Πάρ' το εσύ, λέω, αυτό την μπάσα. Το παίρνω. Μόλις έπιασα την μπάσα, την πήρα έτσι με πλάγια με τοπική σύγκρουση. Ωραία. Πολλές φορές στο διαδίκτυο βλέπαμε τον Μίκη Ρούρκ να κυκλοφορεί με τα σκυλάκια του. Και ήταν μια πολύ αντιφατική εικόνα, ένας μειώδης άνθρωπος με πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί αρκετή ταλαιπωρία και έχει κάνει και αρκετές πλαστικές επεμβάσεις λόγω του box. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια πολύ ευαίσθητη ψυχή στο θέμα των ζώων. Στη συνέντευξη που κάναμε με αφορμή το Man of God, μια ταινία που θα δούμε το Δεκέμβρη σε ελληνικές αίθουσες, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα τα γυρίσματά του. Το ξέρεις γιατί έχεις μπει και εσύ λίγο σε αυτό το κομμάτι των συνεντεύξεων με αυτό, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εμφανίζεται λοιπόν ο Μίκη Ρούρκ και η κουβέντα μπορούσε να συνεχιστεί πολλή ώρα για την ταινία. Θεώρησε όμως ότι είναι άδικο όταν είναι στοχοποιημένη η περσόνα του. Όταν έρχεται και όλοι μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παραμορφωμένος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος υπερευαίσθητος, με πολύ διαφορετικό τρόπο να εκφράζει τα συναισθήματά του. Πιάσαμε λοιπόν το θέμα των κατοικιδίων. Μου εκμυστηρεύτηκε μια πολύ όμορφη ιστορία. Μια ιστορία που τη συνέντευξη, ενώ μπορούσα να είχα παραπάνω χρόνο, προτίμησα να τελειώσω εκεί. Ήταν το σημείο το οποίο συγκινηθήκαμε στην ουσία των πραγμάτων. Μου έφερε δικές μου αναμνήσεις από κατοικίδια που έχουν φύγει από τη ζωή. Και τελειώνει με μια πολύ όμορφη ευχή. Νομίζω ότι αξίζει να το δούμε. Ναι, να το δούμε. They saved my life. To me, God sent dogs to us to help all of us lonely men, you know? I mean, my dogs mean my the world to me. I just lost two dogs. I lost one dog, was with me 21 years. Her name was Ruby Baby. She was in the hospital for a month. They replaced both shoulder, both hip, and she walked around like this. And after like 4 months, I could see she was no getting better. So I took her and I said, listen to me. I said, I know you're here. You're only here because of me. You're here because you know I need you. I said, I'll see you again. I said, but when you're ready to go, I said, it's okay. I'll be okay. And I said that to her over a 6 month period. And I look right in her eyes. And I know she looked, because she looked me in the face. And then one day she couldn't move around very much. And I took her and put her in my lap and she closed her eyes. And I was petting her. And I called up the doctors to come to the house to check her. As the doctor walked in the door, she died in my arms. You understand? And I have her 21 here. I'm gonna put her name right down here. Ruby Baby. I'm really so glad that we had that conversation. Thank you. And I'm so glad that you shared it with me. I know. Thank you so much. Okay. Tell everyone, go adopt a dog. give a dog a home. Ruby and Ruby Baby. Τι γλυκό βρε, Αλέξανδρε. Και βλέπουμε τα πλάνα από την άγρια ορχιδέα. Θυμόμαστε το Μίκη Ρούρκ, αυτόν τον απόλυτο
απόλυτα όμορφο άνθρωπο σε 9,5 εβδομάδες και βλέπεις ότι θα μπορούσε να είναι ο cool τύπος που δεν έχει καμία ευαισθησία, αυτό που είχαμε φτιάξει στο σινεμά. Και κοίταξε τώρα τι ιστορία σου εκμυστηρεύτηκε. Έχει μεγάλη καθαρότητα σκέψης. Δεν αντέχει με τίποτα τους ανθρώπους που πηγαίνουν με ατζέντα στο τι πληροφορία θέλουν να πάρουν. Αισθάνεται ένα κομμάτι των χτυπημάτων που έχει δεχτεί από την έλλειψη διπλωματικής σκέψης και επικοινωνίας τα δυνατά χρόνια που πέρασε στον κινηματογράφο, αλλά και στην αναβίωσή του που δεν μπόρεσε με κανένα τρόπο να ενσωματωθεί στο σύστημα με τη μορφή που είχε, γιατί με τον Παλαιστή είχε μια πολύ μεγάλη δεύτερη ευκαιρία. Ήταν υποψηφίος για Όσκαρ. Έχει βάση και προσωπικό τρόπο να επικοινωνεί που θέλει ένα ξεκλείδωμα στην ουσία των πραγμάτων. Μεγάλη ευαισθησία, μεγάλη αγάπη που δεν μπορεί να την ερμηνεύσει λεκτικά για τις γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή του. Μεγάλη αγάπη για μια σύνδεση με την πίστη, όμως πέρα από τη θρησκεία. Και όταν με το καλό η ταινία βγει, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες ακόμα σκέψεις του. Αλλά ήταν μια ευκαιρία και μια αφορμή, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας των κατοικιδίων μας, των αγαπημένων μας ζώων. Εγώ να αφιερώσω αυτό το βιντεάκι στην αγαπημένη μου την Τίνα, την Μπέλα και τον Κάσπερ, που μου κρατάνε συντροφιά καθημερινά και που είμαστε η καλύτερη παρέα. Και όταν τα βασανίζω. Όταν κάποιος δεν έχει συνδεθεί με ένα ζωάκι έτσι, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η συναισθηματική σύνδεση. Εγώ πριν τη Love It, προ Love It, δεν ήξερα πώς συνδέεται κανείς τόσο έντονα. Πραγματικά η Love It μου έχει μάθει να αγαπάω. Το εννοώ, δηλαδή ο τρόπος με έχει τρυφερέψει, με έχει κάνει να μαλακώσω πολύ τις γωνίες μου. Στον τρόπο που αγαπάω τους ανθρώπους και τον εαυτό μου. Ο Κάσπερ ήρθε στη ζωή μου, ο γάτος μου, πραγματικά από το παραθυράκι. Εμφανίστηκε ακριβώς όταν με ενημέρωσε μία υπάλληλος εκτροφέα που εγώ πήγαινα να βλέπω σε εκθέσεις κατοικίδια που τα αγαπάω πολύ, αλλά είμαι αλλεργικός, φοβήθηκα πολύ να πάρω ζώο. Τώρα κάνω απευαισθητοποίηση για να τα έχω και να είμαστε με πολύ καλό ρυθμό. Είμαι δηλαδή ήδη στο δεύτερο χρόνο. Και μου λέει ότι ξέρεις, ενδέχεται να περάσει τη διαδικασία της ευσθανασίας. Βρες έναν τρόπο. Και βρήκαμε τον τρόπο, έφτασε στην οικογένειά μου και είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου που τα έχω. Και σαν την πήρε τον Ποφοράκο. Μου πήρε τον Ποφοράκο, το γάτο μου, και μεγαλώσαμε και με την οικογένειά μου και δύο δεσποτάκια, τον Βρούτο και τον Σλόμπονταν, που έζησαν 14 χρόνια μαζί μας και ήταν μέλη της οικογένειας. Και έβλεπα τον Μίκη Ρουρκ που έλεγε για τη δική του σκυλίτσα 21 χρόνια. Σκέψου να ζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα ζωάκι 21 χρόνια. Πώς το αποχαιρετάς? Για πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο σου θέμα, τελείως διαφορετικό. Θα πάμε στον άνθρωπο που μέσα από το υπέροχο σκοτεινό της χιούμορ και την άνεσή της να περνάει από μια πορεία ζωής που συνδέεται με την αρχαιολογία αλλά και την αγάπη της για το οτιδήποτε έχει την φθορά, είτε αυτό πρόκειται για έναν σκελετό ανθρώπου, είτε πρόκειται για τις νυχτερίδες που συνήθως μας ταξιδεύουν στα ταξίδια στη Ριβιέρα. Δηλαδή, στον κινηματογράφο Ριβιέρα, εγώ βλέπω συχνά νυχτερίδες και πολύ μου αρέσει που τις βλέπω να περνάνε πάνω από την οθόνη. Φαντάζομαι να βλέπεις τα πουλιά σου με το Χίτσκοκ και να σου περνάει και το. Θα είναι πολύ ευχάριστη η ιδέα. Μιλάμε για την Peggy Rigga, κόρη ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πραγματικά ήταν ο πατέρας της ένας άνθρωπος σύμβολο, ο οποίος κατάφερε να πείσει τότε μαζί με τους υπόλοιπους αιθουσάρχες τη Μελίνα Μερκούρη να κάνει τους θερινούς κινηματογράφους διατηρηταίους. Και ένας από τους λόγους που έχουμε τώρα θερινούς κινηματογράφους, αποφάσισε να αφήσει την αρχαιολογία και να ασχοληθεί με το κομμάτι των αιθουσών. Έχει λοιπόν αρκετούς κινηματογράφους που αγαπάμε. Έχει την Ριβιέρα, έχει την Αθηναία, έχει το Vox, την Αβόρα. Και όταν τη γνωρίσεις, καταλαβαίνεις και για έναν ακόμα λόγο πώς συνδέεται η αρχαιολογία με εκείνη. Και έχει να κάνει με τις αφίσες. Έχουμε την ίδια μανία. Μαζεύουμε και δύο αφίσες ελληνικών ταινιών όπως κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μας συνδέει με την Peggy και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι σπουδαίο πλάσμα να το γνωρίσουμε μέσα από το βίντεο. Ωραία. Βρισκόμαστε μπροστά στο θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα, στον οποίο πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, διότι το δημιούργησε ο μπαμπάς μου και από μικροί γονείς μου με έφερναν εδώ τα καλοκαίρια. Σπούδασα αρχαιολογία, που είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Δούλεψα αρκετά χρόνια ως συμβασιούχος σε διάφορα σημεία της Αττικής. Όταν έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή το 2013, δεν είχα κάποια μόνιμη σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν μπορούσα να αφήσω τα σινεμά αυτά,
γιατί μέσα σε αυτά μεγάλωσα και αποτελούν μέρος της οικογένειάς μου. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι και επιχειρηματικά με τα σινεμά, με το Vox, τη Ριβιέρα και την Αθηναία. Και υπάρχει και ένας χειμερινός κινηματογράφος, η Αβόρα, στην Υποκράτους. Ο πατέρας μου αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον κινηματογράφο, κυριολεκτικά όμως, δεν πήγε ποτέ του διακοπές. Ήταν 364 από τις 365 μέρες στον κινηματογράφο, εκτός από τη Μεγάλη Παρασκευή, που όπως λέει και στην ταινία Σινεμά ο Παράδεισος, είναι η μόνη μέρα που οι κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί. Διαμόρφωσε εν πολύ το κινηματογραφικό τοπίο στους θερινούς κινηματογράφους, γιατί ήταν για πολλά έτη πρόεδρος των θερινών αιθουσαρχών. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τους προστατεύσει, με αποκορύφωμα την κήρυξη μέσω των δικών του προσπαθειών και με τη στήριξη της Μερκούρη, η οποία δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το έργο αυτό να υλοποιείται, να κηρυχθούν 47 διατηρητές θερινοί κινηματογράφοι σε όλη την Αττική. Που αυτό σημαίνει ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα υπήρχε σχεδόν κανένας θερινός κινηματογράφος. Ό,τι έχει περάσει μέσα από τον κινηματογράφο έχει αποτυπωθεί όλη η πραγματικότητα του 20ου αιώνα. Θα ήταν ευχής έργων, θα λέγαμε εμείς οι αρχαιολόγοι, να υπήρχε ο κινηματογράφος και σε παλιότερες ιστορικούς και προϊστορικούς χρόνους, ώστε να έχουμε τα ντοκουμέντα που μας προσφέρει ο κινηματογράφος. Η τέχνη βέβαια του κινηματογράφου εξελίσσεται. Έχουμε περάσει από το φιλμ στη ψηφιακή εποχή. Παρ' όλα αυτά, όταν μου δίνεται η δυνατότητα, προβάλλουμε ταινίες από κόπια. Τη μαγεία του φιλμ δεν μπορεί να την αντικαταστήσει οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο, όσο προηγμένο και αν είναι αυτό. Το συλλέγιν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, οπότε όταν μπήκα και στον χώρο του σινεμά, άρχισα να συλλέγω πράγματα που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο. Όπως για παράδειγμα παλιά μηχανήματα που ανακαλύπτουν στις αποθήκες των τεσσάρων σινεμά. Όταν ήμουνα πιτσιρίκη δεν έδινα τόσο σημασία στο διαφημιστικό υλικό, στις αφίσες. Όταν όμως ξανά άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, όπως είναι φυσικό, άρχισα να συλλέγω και αυτό και ανακάλυψα ότι υπάρχουν για ελληνικές ταινίες αφίσες που έχουν φτιαχτεί σε όλα τα μέρη του πλανήτη, ακόμα και σε αυτά που δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι παίχτηκε, ας πούμε, μια ταινία ελληνική του 60 στην Αργεντινή και ότι φτιάχτηκε αφίσα ειδικά για αυτή. Οπότε ψάχνω σε διάφορα sites ή δημοπρασίες του εξωτερικού κλπ. Να ανακαλύψω τέτοιες αφίσες και τις καδράρω και τις τοποθετώ στα σινεμά, γιατί είναι και αυτά μέρος της ιστορίας του κινηματογράφου. Έκαναν πρόβα από μια σχολή υποκριτικής δίπλα, οπότε τα παλαμάκια που ακούτε δεν είναι χειροκρότημα, ούτε είναι μουσική επένδυση, ήταν προθέρμανση. Μπορεί να είναι όμως αυτά που θα μας οδηγήσουν στο επόμενο βίντεο, Αλέξανδρε Λιζάρδο, και με αυτό θα σε χαιρετήσω. Αλλά θα ήθελα να κάθεσαι εκεί την ώρα που θα έχουμε τον Λαμπρό Κωνσταντέρεο και ο Κοντογιώργητης να με βοηθάς, γιατί ο Κωνσταντάρας λίγο μας έχει κερδίσει. Okay, μάλιστα. Οπότε αν μπορείς πολύ διακριτικά να μου δίνεις κάποιες απαντήσεις, γιατί σίγουρα θα ξέρεις παραπάνω. Φοβάμαι, αλλά και Μπάμπης, ναι. Μπάμπης, ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε να δούμε.